Ναι, έκανε κάποιες δηλώσεις ο Χουλουσία Κάρ πριν από λίγο Λίνα και ουσιαστικά κατηγόρησε την Ελλάδα για τις συνομιλίες που διεξάγονται αυτή τη στιγμή στο ΝΑΤΟ. Την κατηγόρησε ότι καθυστερεί αυτές τις συνομιλίες και ότι δείχνει απροθυμία. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι γείτονές μας οι Έλληνες δείχνουν απρόθυμοι και καθυστερούν τη συζήτηση των θεμάτων με μία σειρά προϋποθέσεων που θέτουν. Εμείς υποστηρίζουμε μέχρι τέλος αυτές τις συναντήσεις. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας κατηγόρησε όμως και τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Δεν ξέφυγε από τα βέλη του. Είπε ότι είναι εκείνος που ρίχνει βενζίνη στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ενώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι δεν έχει αρμοδιότητα ούτε να θέτει κανόνες στην Ανατολική Μεσόγειο, ούτε να τους αλλάζει και πολύ περισσότερο δεν έχει αρμοδιότητα να καθορίζει θαλάσσια σύνορα. Αυτές ήταν οι δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ένας διάλογος τουλάχιστον σε στρατιωτικό επίπεδο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και την ώρα που γίνονται και διεργασίες βέβαια και για έναν πολιτικό διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, Λίνα.